Εκείνος που πραγματικά έχει προετοιμάσει με τον Χριστό ιδιαίτερη χάρη και ευλογία στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα αδερφό να γεννημένο που το δίνει στα χριστιανικά κανάλια. Σίγουρα τον έχουμε δει πολύ. Που γεννήθηκε αυτό το παιδάκι χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Ο Νίκ. Και τον χρησιμοποιεί ο Θεός αυτό το παιδί και μεταφέρει πίστη σε εκατοντάδες ανθρώπους αυτό το παιδί. Και ο Θεός του χάρισε μια τόσο ευλογημένη γυναίκα. Ένα παιδί. Αυτά φαίνονται παράλογα για το μυαλό. Κι όμως για τον Θεό δεν είναι παράλογα. Που σημαίνει ότι το μυαλό δεν μπορεί να δεχτεί τον Θεό. Πρέπει να τον δεχτεί η πίστη και ο λόγος. Ο Θεός είναι έξω από αυτά τα πράγματα. Που σημαίνει πραγματικά δεν πρέπει να δεχτούμε τον Θεό με τη λογική, αλλά με την πίστη και με την αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός πάνω απ' όλα είναι αγάπη. Τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε μας χάρισε Χριστό για να μην χαθεί κανένας. Αλλά ο κάθε ένας που θα δεχτεί τον Χριστό να είναι ζωγραμμισμένος στην παλάμη του Θεού. Και κάθε φορά που ο Θεός στο θρόνο του ανοίγει τα χέρια του, σε βλέπει μέσα. Είμαστε, λέει, γραμμένοι στις παλάμες. Μας έχετε σε ένα προσωπικό σημείο, που οι παλάμες είναι κάτι κοντινό για μας. Κάθε μέρα βλέπουμε τα χέρια μας. Και κάθε φορά που ο Θεός ανοίγει τα χέρια, βλέπει Δήμος, Άννα, Γιώργος, Μαρίνα. Μας βλέπει μέσα. Που σημαίνει έχουμε αξία για τον Θεό. Αλλά κάποιος θέλει να μας απογοητεύσει, που είναι ο διάβολος. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε την φωνή του Θεού και να αποβάλουμε τη φωνή του κόσμου που είναι ψεύτικη. Γιατί τα παιδιά του Θεού είναι ευλογημένα παιδιά. Και ας κόψουμε κάθε ζυγό με την αληστεία τους, βγάλουμε έξω τη γειτονιά που είναι άπιστη, στην άκρη. Και να συμφωνήσουμε με αυτούς που πιστεύουν. Αυτός που δεν πιστεύει στην άκρη, δεν σημαίνει ότι δεν τον αγαπάνε. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτό που πιστεύει. Αυτό έκανε ο Κύριος, αυτό μας διδάσκει. Αγαπάει τους ανθρώπους, θα λέει συγγνώμη παιδιά, καθίστε στην άκρη. Κάτι θέλει να κάνει ο Θεός. Έλα εδώ Ιάκωβε, έλα Πέτρο, έλα Ιωάννη, έλα πατέρα, έλα μητέρα, κάτι καλό θα γίνει. Ας βάλουμε την πίστη μας και το θαύμα έχει. Ας κρατήσουμε έξω αυτό που φέρνει απιστία και ας κρατήσουμε αγάπη και συμφωνία με αυτό που φέρνει πίστη. Για να δούμε τα θαύματα του Θεού στη ζωή μας, για να εργαστεί ο Θεός για όλα τα πράγματα, απλά στο όνομα του Ιησού. Είσαστε και είμαστε ευλογημένοι. Γιατί η ζωή μας αγοράστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Η πίστη μας είναι αγορασμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού. Η ελπίδα μας είναι αγορασμένη με το αίμα του Ιησού. Το αύριο μας είναι αγορασμένο με το αίμα του Ιησού. Δεν είμαστε κάτι έτσι απλά χωρίς αξία, έχουμε αξία. Γιατί ο Ιησούς μας δίνει αξία. Το αίμα του μας δίνει αξία. Και το αίμα του, γιατί με ρώτησε μια μέρα την Παρασκευή που είχα πάει στη Θοδώρα της και είχα μια συνάντηση εκεί, με ρώτησε η αδερφή η Λίνα. Μου λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Κύριος πάντα ζητούσε το αίμα σαν βάση για να εργαστεί. Και ο Θεός μου έδωσε κάτι να της πω. Γιατί η λέξη αίμα είναι ιερό πράγμα. Που σημαίνει η ζωή μας είναι αγορασμένη με κάτι ιερό. Και όταν μιλάμε για το αίμα, μιλάμε για κάτι ιερό. Και όταν έρχεται στο νου μας η λέξη αίμα, μιλάμε για κάτι ιερό. Και το αίμα είναι ιερό. Που σημαίνει η ζωή μας έχει αγοραστεί με κάτι πολύ ιερό. Που είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Αν το αίμα των ζώων και του ανθρώπου έχει αξία, χωρίς αίμα πεθαίνει ο άνθρωπος. Είναι κάτι πολύ ιερό. Που σημαίνει η λέξη αίμα είναι κάτι υπέρτατο. Για τον Θεό έχει μεγάλη αξία. Για τον Θεό είναι σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Έτσι και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η αγορά του αίματος έχει αξία. Δεν είναι κάτι φτηνό, είναι κάτι πολύ ακριβό. Το αίμα είναι ό,τι πιο ακριβό υπάρχει από τον Θεό στη ζωή μας. Αγοραστήκαμε κάτι που έχει μεγάλη αξία για να μπορούμε να έχουμε ζωή ευλογημένη και να ζούμε πάντα με τον Κύριο στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι νομίζω ότι αυτά τα λόγια είναι αρκετά. Να κρατήσουμε αυτό το λόγο. Και ο Θεός πάντα εργάζεται απλά με την πίστη μας και με την καρδιά μας, γιατί η ζωή μας αγοράστηκε με κάτι ιερό. Είναι η προσφορά του Ιησού. Να έχουμε ελπίδα και πίστη για το αύριο στη ζωή μας, γιατί ο Κύριος τα κρατάει όλα στα δικά του χέρια, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να ψάλουμε ένα-δύο ύμνους στον